Ο κύριος Λαμπαδοχητός, μιλώντας νωρίτερα στο Ράδιο Αλήθεια, υποστήριξε ότι γίνεται διασπορά ασθενών της παθολογικής κλινικής στην καρδιολογική και στη χειρουργική, γιατί οι νέοι χώροι, όπως αποδεικνύεται στην πράξη πλέον, δεν επαρκούν για να καλυφθούν οι ανάγκες. Γι' αυτό και εστίασε στην ανάγκη να προχωρήσει το έργο στην παλιά παθολογική, η οποία έχει εγκαταλειφθεί λόγω ακαταλληλότητας από το 2017. Ωραία πράγματα, έτσι. Εντάξει, θα λέγαμε μια φράση. Είναι γνωστή αυτή η φράση και από ποιον υπόθηκε, αυτή είναι η Ελλάδα. Αλλά δεν ξέρω, είναι αυτό η λύση. Επίσης, δηλαδή, περιμέναμε πόσα χρόνια να φτιάξουμε τη νέα παθολογική, να την εγκαινιάσουμε για να αποδειχθεί ότι τελικά δεν φτάνει και έπρεπε να έχουμε φτιάξει και την παλιά. Κάτι για το οποίο να σου θυμίσω, ο μόνος που έχει μιλήσει είναι ο Σταύρος ο Μιχαηλίδης, ο νέος βουλευτής του ΠΑΣΟΚ. Δεν έχω ακούσει κάποιον άλλο να αναφέρεται. Και για τον Σταύρο. Εν πάση περιπτώσει, το θέμα είναι ότι πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι κάποιο τρόπο πρέπει να βρούμε. Και το ΣΕΣΝΟΚ. Ναι, όλοι μας, όχι μόνο το ΣΕΣΝΟΚ. Το ΣΕΣΝΟΚ ενδιαφέρεται άμεσα γιατί είναι η δουλειά του, βέβαια. Αλλά εμείς όλοι πρέπει να ευαισθητοποιηθούμε με τη μορφή κινητοποιήσεων. Δεν νομίζω ότι υπάρχει άλλο. Εσύ δεν είσαι που έχεις πει ότι οι κινητοποιήσεις, σκέτες και στήρες δεν αποδίδουν. Είπα εγώ σκέτη και στήρα. Αλλά τι να κάνουμε. Να δούμε, θα βρούμε τρόπους κινητοποιήσεων. Να βρούμε τρόπους που θα ευαισθητοποιήσουμε την κυβέρνηση. Αν δηλαδή η κυβέρνηση δεν είχε προτεραιότητα την υγεία. Όπως διατηνόταν προεκλογικά. Ναι. Γιατί μετεκλογικά δεν βλέπω κάποια προτεραιότητα. Το μόνο που έκανε είναι μια πράξη νομοθετικού περιεχομένου που βάζει οδηγούς στα ασθενοφόρα, τους στρατιωτικούς και τους οδηγούς απορριμματοφόρων. Δημοτικούς υπαλλήλους. Με βαλαιοπατικές λύσεις δεν λύνονται τα προβλήματα. Τα έχουμε πει 500 φορές. Ούτε με κόλπα. Γιατί αυτοί κάνουν τώρα κόλπα, έτσι. Δηλαδή δημιουργούμε την κλινική, την ψυχιατρική, αλλά δεν φέρνουμε ψυχιάτρους γιατί δεν. Κρίνονται άγωνοι οι διαγωνισμοί. Δεν υπάρχει ψυχίατρος που να θέλει να δουλέψει με ένα χιλιάρικο. Τι περίεργο. Και έτσι λοιπόν, αφού δεν έχουμε γιατρούς, η ψυχιατρική δεν. Μιλώ για μια κλινική η οποία αποφασίστηκε να εμπορικηθεί. Μπράβο, η οποία δεν υπάρχει. Υπάρχει μόνο στα χαρτιά. Εδώ πρέπει να σημειώσουμε αυτό που επισημαίνει ο ΣΕΣΝΟΚ, που δεν πρέπει να ξεχνιέται. Το νοσοκομείο δεν είναι μοναδικό, δεν είναι μόνο του όλο το 24ωρο. Μόνο το χειμώνα, είναι και το καλοκαίρι. Και το καλοκαίρι ηχείως ήρθε στιγμή που είχαμε και 135.000 κατοίκους. Το νοσοκομείο ήταν όμως ένα. Και το προσωπικό ήταν πάλι το ίδιο. Και καλέστηκε να αντιμετωπίσει αυτή την κατάσταση. Δεν πάει άλλο. Δηλαδή θα πρέπει και η κυβέρνηση να αποφασίσει. Και προφανώς δεν είμαστε και το μοναδικό νησί που συμβαίνουν αυτά. Έτσι. Ναι, από ό,τι μου έλεγε ο γιατρός, ο οποίος γιατρός είναι και φίλε αποσκήμητο στη Νέα Δημοκρατία ο άνθρωπος. Δεν ήταν αντιπολιτευόμενο. Λέει, πρέπει να αποφασίσουμε, αφού δεν θέλουμε το ΕΣΥ τελικά, τι θέλουμε στη θέση του. Διότι δεν γίνεται από τη μια να μην θες το ΕΣΥ και από την άλλη να το πολεμάς. Ή δεν γίνεται μετά από όλη αυτή τη διαδικασία να έχουμε φτύσει αίμα, να κάνουμε τη νέα παθολογική και τώρα να μας λένε ότι δεν φτάνουν οι χώροι. Και επαναλαμβάνω, ξεχνάμε το ψυχιατρική. Να μην το ξεχνάμε καθόλου. Τελικά γιατί έγινε η κλινική ψυχιατρική? Για να λειτουργεί ως εξωτερικό γιατρείο. Γιατί περί αυτού πρόκειται. Αυτά τα ζητήματα είναι καλά να τα δούμε και εν ώψη εκλογών. Έχουμε και γιατρούς, οι οποίοι κατεβαίνουν στις εκλογές από όλους τους χώρους. Είναι δημοφιλείς. Ναι, αλλά θα σου πούνε είναι θέμα της κεντρικής κυβέρνησης. Να παλέψουμε γι' αυτό. Να γίνει μια σύσκεψη σε επίπεδο νομαρχιακό. Για να κάναμε όμως ένα δημοτικό συμβούλιο και σύσσωμα το δημοτικό συμβούλιο να αποφάσιζε κάποια πράγματα για να πιέσει την κυβέρνηση. Βλέπετε ότι υπάρχουν τρόποι λοιπόν. Οι τρόποι πάντως δεν είναι να μαζευτεί ο ΣΕΣΝΟΧ και η ΑΔΕΔΗ, να μην πω κάποιο κόμμα τώρα, στην πύλη του νοσοκομείου να δει το ένα το άλλο που έχουν να βρεθούν κανένα μήνα. Δεν είναι αυτή η λύση. Η λύση είναι αγωνιστική, πρέπει να είναι εφάνταστη, πρέπει να αφορά όλους μας, να συγκεκριμένουμε όλοι και να πονέσει την κυβέρνηση. Αυτό θα βρούμε τι είναι. Ευχαριστούμε πολύ, Γιάννη.